You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε καλά. Το καλημερούδια μου δεν είναι πολύ έτσι όπως θέλω να είναι σε κάθε βίντεο για να σας φτιάχνω τη διάθεση. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα υπάρξει και τρίτο βίντεο στη σειρά που θα γκρινιάζω. Αλλά δεν με αφήνουν οι συνθήκες, δεν με αφήνουν. Είμαι τέταρτη μέρα με απίστευτη μικρανία, δεν λέει να μου περάσει με τίποτα. Και τι δεν έχω πάρει και τι φάρμακο δεν έχω δοκιμάσει. Και σήμερα έχω κάνει ένα απίστευτο κοκτέιλ μαζί με την φαρμακοποιό μου, έτσι. Είμαι σε επικοινωνία με τη φαρμακοποιό μου για το τι μπορώ να πάρω σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί σήμερα έχω μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά που πρέπει να πάω και δεν μπορώ να είμαι σε το ζόμπι. Και έχω κάνει ένα κοκτέιλ απίστευτο. Κανονικά θα πρέπει να σέρνω και ένα στενοφόρο από πίσω, αλλά όχι, δεν το σέρνω. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα μου περάσει και μικρανία. Είμαι καλύτερα βέβαια από το πρωί. Και μισή ώρα πριν φύγω, έκλεισα όλα τα πατζούρια και κάθισα στο κρεβάτι και έκανα διαλογισμό. Διαλογίστηκα. Με βοηθάει πάρα πολύ ο διαλογισμός. Σας το έχω ξαναπεί. Όταν περνάω έτσι πολύ στρες, επιστρέφω πάλι στο διαλογισμό και δεν το κάνω μόνη μου, δεν γνωρίζω εγώ από διαλογισμό, το κάνω με τη βοήθεια μια σειρά στο Netflix. Σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Αν γράψετε στο Netflix Headspace και πάτε στο βιντεάκι, γιατί έχει τρία βιντεάκια στον οδηγό διαλογισμού, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει διάφορα πράγματα, ανάλογα με το τι αισθάνεσαι να κάνεις και το ανάλογο πράγμα. Και τώρα έχω βάλει στο Spotify τη μουσική του Headspace. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής να με χαλαρώνει, μπας και με βοήθησε, παιδιά, μαζί με το φάρμακο βέβαια που έχω πάρει, έτσι είναι όλα μαζί, βοηθάνε. Τέλος πάντων, και σήμερα έτσι έχουμε μια πολύ γεμάτη μέρα. Ούτε το air condition δεν λέει να δροσίσει σήμερα το αμάξι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πριν κρύωνα, τώρα σκάω του τρελού. Τέλος πάντων, και πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος στην καρδιά της Αθήνας. Πραγματικά στην καρδιά της Αθήνας, εντάξει, λίγο πιο έξω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. Μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, παρέα με τη L'Oréal. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω περισσότερα στο Instagram. Όσοι με ακολουθείτε σίγουρα θα δείτε περισσότερα. Και εγώ μπορώ να πω επιτέλους ότι νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό που έρχεται. Αυτό έρχεται από εδώ. Όχι, από εκεί. Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, παιδιά. Έφυγε η μικρανία ξαφνικά. Κρακ και εξαφανίστηκε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει και εδώ. Δεν θα με πάει και πέμπτη μέρα. Δεν θα το αντέξω. Δείτε τι ωραία που είναι. Είναι λες και είσαι μέσα στη φύση, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ το μέρος, κάθε φορά που έρχομαι σε event, τρελαίνομαι να βλέπω αυτό το μέρος. Μου αρέσει πολύ, πολύ, πολύ. Και εννοείται τώρα που μου πέρασε και ο πονοκέφαλος, μπορώ να το χαρώ και περισσότερο. Μυρίζουν ωραία και τα δέντρα, το μεταξύ τα φυτά είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ το μέρος. Πώς το κατάφερε αυτό, φίνωσα. Πήρα τσάντα πλάτη σήμερα. Δανείστηκα την τσάντα του Κανάκη. Δεν ξέρω αν θυμάστε πέρσι που είχαμε πάει στο Λονδίνο. Του είχα πάρει αυτή από Harrods. Αχ, λοιπόν. Αυτή η θερμοκρασία τώρα, ρε παιδιά, πόσο μου αρέσει που έχει αρχίσει και δροσίζει. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Εκεί, 23-24 βαθμοί. Είναι το αγαπημένο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η θερμοκρασία. Και για να δούμε τι ωραία πραγματάκια έχει μέσα στην τζαντούλα της L'Oréal. Λοιπόν, παιδιά, έχει το σαμπουάν από τη νέα σειρά. Πρέπει να μπείτε να δείτε για τη νέα σειρά. Ξέρετε τι παθαίνω εγώ με τα μαλλιά, ξέρετε
ότι πόσο τα αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε αντιλιακό από Biotherm. Έλα καλό μου. Με τόσο φως εδώ θα έχει παίξει και η κάμερα. Εννοείται έχουμε μέσα αγαπημένη La Roche-Posay, Sika Plast. Τη χρησιμοποιώ στον Αλέξανδρο και σε εμάς εννοείται, αλλά ειδικά για τον Αλέξανδρο, παιδιά, για οποιονδήποτε ερεθισμό. Από το να βάζετε κορτιζόνες και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλή κρέμα. Και έχουμε και Garnier Serum. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλά αυτό το σαμπουάν. Σήμερα κιόλας θα το δοκιμάσω. Θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω τη σειρά. Πάρα πολύ, γιατί ήμουν εχθές στο event για το λανσάρισμα αυτής της σειράς. Και το τι έμαθα για αυτή, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Νομίζω ότι θα γίνει από τις αγαπημένες μου. Μπείτε να δείτε περισσότερα. Λοιπόν, καθίστε να βάλω GPS, γιατί δεν το έχω. Προφανώς και δεν θέλετε να σας μιλήσω για το ταπεράκι του Αλέξανδρου, τα γνωστά. Τίποτα διαφορετικό. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Αυτά είναι τα θετικά και τα ωραία και τα καλά όταν είναι ο μπαμπάς μας στο σπίτι. Μαγειρεύει τέλειο ο μπαμπάς μας και φτιάξε μόνος του ρολό κοτόπουλο. Πάρα πολύ ωραία και πατατούλες. Είπα σήμερα να αφήσω λίγο τη διατροφή στην άκρη, επειδή οι μικρανείς μου δεν πάνε καλά. Μήπως και έτσι λίγο με βοηθήσει να τρώω και περισσότερο αλάτι και τα σχετικά. Αλλά είναι πεντανόστιμο, δοκίμασα λίγο και είναι. Ποιος που είναι? Τζιτζίκι. Το τζιτζίκι είναι στο δεντράκι. Και ζεσταίνεται και κάνει τζιτζίτζι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 . Δεν βλέπω. Δεν το βλέπει? Όχι. Εκρύβεται. Εκρύβεται. Κρύβεται για να μην το πιάσουμε. Εσύ το πει τα καλοκαίρι, θυμάσαι που πιάνεις τα τζιτζίκια? Ναι. Πού? Πού στην Αίγινα, δεν θυμάσαι που πιάνεις τα τζιτζίκια? Που στα έδινε ο μπαμπάς στο χέρι και στα πιάνες. Και η μαμά έκανε ήου. Έλενα. Η Έλενα. Κάτι θέλει να φτιάξει, θα σου δείξω μόλις να το φτιάξει, εντάξει. Μόλις γυρίσαμε από τη λογοθεραπεία μας, πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Αλέξανδρος έχει φέρει εδώ πέρα την ψησταριά του και τι ψήνει. Τι είναι, για πες μας. Λουκάνικα. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μαζί σας, πριν σηκωθώ να ετοιμαστώ, να ετοιμάζομαι για το επόμενο event της ημέρας. Καθίστε να δούμε. Στείλε μου μια φωτογραφία σου. Έχω βάλει την ανεψιά μου, την Έλενα. Πού να πάω, σε δουλειά θα πάω, ναι. Έχω βάλει την ανεψιά μου, την Έλενα, να μου φτιάξει ένα βίντεο για το TikTok. Έχω γεράσει εγώ για το TikTok, νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Τι ήθελα να σας πω, λοιπόν, ήθελα να μοιραστώ πριν σηκωθώ να ετοιμάζομαι για το επόμενο μου event, να ξαναγίνω λίγο άνθρωπος, να πάρω και ένα παυσίπονο, γιατί σαν αρχίσει να με ξαναπιάνει. Να μοιραστώ μαζί σας ένα tip που μια κοπέλα από εδώ πέρα μου το είχε γράψει στα σχόλια και χθες, επειδή δεν ήξερα τι να κάνω με το θέμα λουσίματος, μου ήρθε η αναλαμπή ότι μου το είχε πει και το έκανα. Εγώ, που σας έχω πει, τα μαλλιά μου λαδώνουν πάρα πολύ εύκολα. Κανονικά κάθε μέρα χρειάζομαι λούσιμο. Αλλά επειδή δεν γίνεται, αυτό δεν είναι και εύκολο να φτιάχνεις και να στεγνώνεις μαλλί για να λούζεσαι και κάθε μέρα. Μου είχε πει λοιπόν μια κοπέλα ότι εγώ, μου λέει, επειδή είμαι πάρα πολύ λιπαρή, κάνω το εξής. Το βράδυ πριν κοιμηθώ, ρίχνω dry shampoo ή πούδρα στα μαλλιά και την επόμενη μέρα που σηκώνομαι απλά ανακατεύω και το μαλλί είναι τέλειο. Και επειδή χθες είχα ένα event και έκανα χθες το μεσημέρι μπάνιο και ξανά ήθελα σήμερα πάλι τα μαλλιά μου να φαίνονται φρεσκολουσμένα, επειδή είχα και το πρωινό και το απογευματινό τώρα που έχω, λέω τι να κάνω, τι να κάνω, μην ξαναλούζομαι κάθε μέρα. Και λέω, θα κάνω αυτό που μου είπε η κοπέλα. Και πήρα την πούδρα, έχω ένα dry shampoo σε μορφή πούδρας και το έριξε χθες εδώ, στο στεφάνι και εδώ πέρα στην κορυφή. Δεν τα ανακάτεψα, έπιασε ένα μικρό κοτσάκι και κοιμήθηκα. Και το πρωί που σηκώθηκα είχε σχεδόν φύγει, ανακάτεψα και ήταν πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα από ότι να ψεκάσεις εκείνη τη στιγμή και να ανακατέψεις τα μαλλιά σου. Δεν ξέρω, νιώθω ότι έγινε καλύτερη δουλειά από ότι όταν το κάνεις κατευθείαν. Και μου άρεσε πάρα πολύ και θα το εφαρμόσω, θα το κάνω. Το αναλύζομαι κάθε μέρα, τουλάχιστον αναλύζομαι όσο πιο αραιά. Όχι, Αλέξανδρο, όχι. Θα χυθεί, αγάπη μου. Αυτά, πάω να ετοιμαστώ να φύγουμε για το δεύτερο event της ημέρας. Πάμε να δούμε πολύ ροζ και πολύ λουλούδι. Έχω ξεκινήσει εδώ και 20 λεπτά, είμαι ακόμα στην περιοχή μου, δεν έχω αλλάξει περιοχή. Δεν ξέρω τι γίνεται, έχει πάρα πολύ αστυνομία στην περιοχή εδώ πέρα που μένω. Πάρα πολύ αστυνομία, κάτι συμβαίνει γενικότερα. Το GPS μου λέει βέβαια ότι σε 41 λεπτά θα φτάσω. Βέβαια το event ξεκινάει σε μισή ώρα. Βέβαια τώρα για 10 λεπτά δεν είναι, τέλος πάντων.
Στα δύο λεπτά πήγα να τρακάρω δύο φορές. Ένας κύριος κατέβαινε ανάποδα μια κατηφόρα. Εγώ ανέβαινα, ευνηδιάστηκα, σταματήσαμε με μούρι με μούρι και με έβαλε να κάνω και πίσω. Αλλά επειδή βιάζομαι, έκανα πίσω. Και πραγματικά, παιδιά, 50 μέτρα πιο κάτω, πετάχτηκε ένας κύριος από στόπ και το κοιτούσε μόνο αριστερά. Δεξιά του καν γύρισε να κοιτάξει. Και τώρα βγήκε μια κυρία εδώ στο πιο κεντρικό δρόμο, αλλά ξυλορίδα κατά πάνω μου. Λέω πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι τρίτωσε και θα μείνει εδώ. Θα βάλω πάλι εδώ μουσική headspace να ακούω, να χαλαρώσω γιατί δεν με βλέπω καλά. Και φύγαμε να πάμε σε ένα τέλειο event, στο event της Lancôme. Και πριν κλείσω, γιατί θα το ξεχάσω, θα κλείσω αυτό το βίντεο σήμερα και θα ξεχάσω να σας πω χίλια ευχαριστώ, πραγματικά σας στέλνω και καρδούλες. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ με το θέμα του για το πινακάκι στο YouTube και σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Μου λείπουν γύρω στα 150 άτομα τώρα μόνο, είμαι πιο κοντά από ποτέ. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, τώρα τους 150 νομίζω ότι κουτσά στραβά κάπως θα τους μαζέψω μέχρι το vlog μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα τους έχω πάρει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας, το εκτιμώ. Εννοείται θα σας έχω κρατάω ενήμερες για αυτό. Με το που φτάσουμε τους followers, θα τραβάω και βίντεο. Και μόλις θα είμαστε κοντά, θα μου λείπουν γύρω στα 10 άτομα. Θα είμαι με την κάμερα για να το δούμε και παρέα. Νομίζω ότι θα ρίξω κλάμα, θα συγκινηθώ. Γιατί κλείνω τώρα τον άλλο μήνα, 11 χρόνια στο YouTube. Και νομίζω ότι θα είναι τέλειο που θα φτάσω και κοντά στην επέτειο, στα γενέθλια βασικά του καναλιού μου. Και τώρα σας μιλάω έτσι γιατί νιώθω άσχημα. Είτε ένας κύριος στο δίπλα αυτοκίνητο που με κοιτάει με στα μάτια, που μιλάω σε μια κάμερα. Αλλά φεύγω. This life of time that's given to us all, it gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our. Επιστρέψει σπίτι, όπως μπορείτε να δείτε. Έχω κάνει και το μπανάκι μου, λίγο να φρεσκαριστώ, γιατί ένιωθα οπωσδήποτε ότι θέλω να κάνω ένα μπάνιο. Δεν άντεχα δηλαδή με τίποτα. Και στρώθηκα κατευθείαν στη δουλειά εδώ στον υπολογιστή να εκτυπώσω κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να χρειάζομαι για αύριο. Και κάθισα κατευθείαν να ανοίξω το πακέτο από Lancôme, διότι όταν έφυγα από το event είχε αναμονή περίπου 40 λεπτά, όχι περίπου, 40 λεπτά περίμενα για να πάρω το αυτοκίνητο, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο και αργούσε πάρα πολύ το αυτοκίνητό μου να έρθει. Και άκουγα όλες τις κοπέλες στο πάρκινγκ όσο περιμέναμε και απ' έξω, που ανοίγανε το PR πακέτο και λέγανε «Wow, έχει μέσα τον ωρό, wow, είναι καταπληκτικό». Όλες το ίδιο λέγανε και λέγανε «Ποιος είναι ο ωρός, γιατί δεν τον έχω δοκιμάσει». Και μιλάνε για το νερό Renergy μάλλον από τη Lancôme. Εγώ ξέρετε ότι είμαι θαυμάστρια πάλι της Lancôme στο νερό Zenifique. Τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι από τους καλύτερους ωραίους προσώπου που έχω βάλει ποτέ. Και έφτασα σπίτι να δω αν υπάρχει μέσα στο πακέτο μου για να ανοίξω και μετά τον μπάνιο να το χρησιμοποιήσω. Αλλά δεν μπορώ να τον χρησιμοποιήσω γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά στο πρόσωπό μου. Γυαλίζω πάρα πολύ και είμαι κόκκινη. Κάηκα. Δεν ξέρω, από τον λίγο ήλιο που με είδε, πραγματικά με είδε πάρα πολύ λίγο ως ήλιος. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ δεν έβαλα σήμερα καθόλου αντιλιακό, ξέχασα να βάλω αντιλιακό και δεν έβαλα και κρέμα με προστασία, με αντιλιακή προστασία. Έβαλα make-up γιατί ήθελα να με κρατήσει όλη την ημέρα όσο πιο πολύ γίνεται, οπότε έβαλα ένα make-up το οποίο έτσι με κρατάει. Τώρα βάζω κρέμα να δω αν θα διορθωθεί λίγο η κατάσταση, πριν κοιμηθώ θα ξαναβάλω πάλι. Γιατί αύριο πρέπει να πάω να βγάλω μια φωτογραφία. Πώς το πάω έτσι, κατακόκκινη. Χρειάζομαι μια φωτογραφία λοιπόν και εγώ είμαι κατακόκκινη εδώ πέρα, σαν το παντζάρι. Και το ένιωθα τώρα κατά στο event που ήμουνα. Ένιωθα λίγο περίεργα εδώ στο άνω χείλος, σε αυτό εδώ το σημείο. Και λέγα γιατί έβαλα πολύ κραγιόν ή επειδή άλλαξα την απόχρωση, ερέθησα τα χείλη μου. Όχι παιδιά, έχω κατακάει και εδώ και στη μύτη. Και εδώ στο κούτελο. Είναι αυτό που λένε, μην ξεχνάς τον τηλιακό σου ακόμα και το χειμώνα. Το πάθημα να μου γίνεται μάθημα. Τέλος πάντων, οπότε αύριο αν είμαι καλύτερα θα χρησιμοποιήσω αυτό το νερό που όλες λένε ότι κάνει θαύματα. Και επίσης μέσα στο πακέτο, αφού σας άνοιξε και το πρωινό, έχει ένα λαδί εμπέλ. Δεν θα το ανοίξω, θα το αφήσω σφραγισμένο, θα σας πω γιατί.
μία μασκαρίτσα και αυτή θα την κρατήσω και ένα κραγιονάκι και αυτό εδώ θα το κρατήσω. Γιατί, όπως σας είπα, επειδή κοντεύω τους 100.000 και νομίζω πως μέχρι το vlog μας θα έχει στολιστεί εδώ ο τείχος, θέλω να πιστεύω ότι θα έχει στολιστεί, θα έχει έρθει το πινακάκι. Γιατί πρέπει πρώτα να φτάσω τους 100.000 και να κάνω κάποιες ενέργειες για να πάρω το πινακάκι, κάπως μπαίνεις και το ζητάς. Δεν το έχω ψάξει ακόμα, θα το ψάξω όμως και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το vlog μας θα έχει έρθει. Και μόλις φτάσουμε τους 100.000 εννοείται θα κάνουμε έτσι ένα όσο πιο μεγάλο giveaway γίνεται. Αλλά πριν σας χαιρετήσω, μην ξεχάσω να σας πω ότι όσες έχετε Instagram, τρέχει, πάμε προβολή ξανά, διαγωνισμός με τη μαγική πινιάτα. Είχα κάνει και πέρσι και είχε πάει πάρα πολύ καλά και είπα να ξανακάνω και φέτος. Φέτος έχω βάλει 30 προϊόντα μέσα στην πινιάτα. Να ρίξετε και μια ματιά τι ωραία προϊόντα που έχει. Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και έχω διαλέξει για μαλλιά και για πρόσωπο, περιποίηση προσώπου, δηλαδή περιποίηση σώματος κλπ. Έχει πάρα πολλά. Αν θυμηθώ θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή το link για να το βρείτε έτσι πιο εύκολα. Και αυτά. Δεν νομίζω πως έχω να σας πω κάτι άλλο. Τώρα έχω στενοχωρηθεί με το πρόσωπό μου που κάηκα έτσι. Τέλος πάντων. Με τσούζει κιόλας τώρα. Ειδικά εδώ. Αυτό το σημείο εδώ. Αυτά λοιπόν από εμένα. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δώσω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο που θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και να το γιορτάσουμε. Μπας έχω φτάσει στους 100.000 και κάνουμε έτσι και το giveaway. Θέλω μόνο 150 άτομα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι κάπως ή θα είμαι πάρα πολύ κοντά ή θα τους έχουμε φτάσει. Θα το δούμε. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε.